Αυξημένη η ζήτηση για το εμβόλιο της γρίπης και στην Πάτρα, κυρίως από άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Από τον Ιούλιο, τα φαρμακεία συμπληρώνουν τις σχετικές λίστες, αφού ως γνωστόν οι ποσότητες δεν είναι απεριόριστες. Από τη μία, ο φόβος του κορονοϊού και από την άλλη, η γρίπη έχουν κινητοποιήσει τους πολίτες που κοιτούν να προλάβουν προτού χρειαστεί να θεραπεύσουν. Τα εμβόλια κυρίως έρχονται τέλη Σεπτέμβρη, με αρχές το Οκτώβρη. Εφέτος είχαμε την ιδιαίτερη περίπτωση να μας ζητήσουν εμβόλια να μπουν στη λίστα από το μήνα Ιούλιο λόγω των σχετικών γεγονότων που αφορά με το COVID. Το πρόβλημα λοιπόν έχει να κάνει το εξής. Τα εμβόλια, εφόσον τα έχουμε προπαραγγείλει, θα έρθει μια συγκεκριμένη ποσότητα. Από τα μέχρι τόσα δεδομένα, τα μέχρι τώρα δεδομένα, το όπως έχουν αναφέρει από το Υπουργείο Υγείας, εφέτος ειδικά πρόκειται να έρθουν μεγαλύτερες ποσότητες. Εφόσον έρθουν μεγαλύτερες ποσότητες εμβολίων, τότε θα μπορέσουμε να καλύψουμε και όλους αυτούς οι οποίοι, ενώ έπρεπε να είχαν κάνει, να το κάνουν κάθε χρόνο και δεν το έχουν κάνει, και αυτοί οι άλλοι, λόγω του κορονοϊού που επιβάλλεται, θα συνιστήσουν οι γιατροί να το κάνουν. Τον ερχόμενο χειμώνα αναμένεται διπλασιασμός των εμβολιασμών συγκριτικά με την περσινή περίοδο, καθώς έχει υποθεί πολλές φορές από τους λοιμοξιολόγους ότι εν ώψη του δεύτερου κύματος της πανδημίας του COVID-19, ο καθολικός εμβολιασμός του πληθυσμού έναντι της γρίπης και του πνευμονιόκοκου θα λειτουργήσει προστατευτικά. Ο εμβολιασμός θα πρέπει να γίνεται την περίοδο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου, καθώς η γρίπη και γενικότερα οι αναπνευστικές λοιμώξεις στην Ελλάδα παρουσιάζουν αύξηση την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου. Αυτό το οποίο λοιπόν θα πρέπει να πούμε και να συνιστήσουμε. Δεν θα πρέπει να υπάρχει κανένα πρόβλημα ανησυχίας προς το παρόν. Γιατί με τα μέχρι τώρα δεδομένα έχει υποθεί ότι η ποσότητα που θα έρθει θα είναι επαρκής. Άρα η λίστα οπωσδήποτε υπάρχει και έχουμε ήδη αρχίσει να γράφουμε αυτοί που το έχουν ανάγκη, και για την ακριβή ποσότητα δεν μπορούμε εμείς να πούμε τίποτα τώρα. Θα το μάθουμε μετά τις 20 με 30 του μηνός Σεπτέμβρη. Προς το παρόν είναι άγνωστες οι επιπτώσεις πιθανής συνύπαρξης γρίπης και κορονοϊού, αλλά τουλάχιστον ας θωρακιστούμε από την πρώτη, λένε οι πολίτες που είναι ιδιαιτέρως ανήσυχοι για το χειμώνα που έρχεται.